centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Αλλά θέλω σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής να θυμηθούμε. Θυμηθούμε όλοι μας σήμερα τον άνθρωπο που και εμείς αγάπησαμε έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ, αλλά και εσείς. Ένας χρόνος σήμερα, Ελένα, χωρίς τον Δαμιανό, χωρίς το θείο στο Μάνο, οι ακροατές μας χωρίς τον δικό τους Δαμιανό. Ένας ακριβώς χρόνος πέρασε από την πάρα πολύ άσχημη εκείνη η μέρα, το 1999. Και όπως θα κάνουμε πάντα, Ελένα, του 2019, συγγνώμη, του 2019, και όπως θα κάνουμε πάντα μια τέτοια μέρα, και όχι μόνο μια τέτοια μέρα, αλλά θέλω πάντα να τον έχουμε στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Με την ψυχή στο στόμα, η αστραπή παρέμεινε μόνη στην κορυφή. Μάλιστα. Με όπλο το έξτρα κίνητρο, λοιπόν, από τη μία για τη διατήρηση του ΑΕΤΟΥ, αλλά από την άλλη για την παραμονή στο ρετυρέ της βαθμολογίας, χωρίς μάλιστα συγκάτοικο, και η αστραπή Μεσοποταμίας κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ 1-0 μέχρι το 87ο λεπτό, και έπειτα από ένα επιτοδιακό παιχνίδι με πολλές τεκτάσεις και παράπονα από τη διαιτησία, να επικρατήσει το γράμμα προχωρήσει με σκορ 2-1. Από το 80 λοιπόν και μετά που ξεκίνησε. Ολική αναστροφή. Λόγος αποβολής του Λάζαρου Παραμανίδη στο 91 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σε αυτό το παιχνίδι, βέβαια, Χρήστο, το τι έγινε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Έγιναν και επεισόδια, δυστυχώς. Δηλαδή, παιδιά, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Μπάλα παίζουμε, να τη χαιρόμαστε και αφήστε τα υπόλοιπα. Να διακομίζεται στο νοσοκομείο. Μπάλα παίζουμε, να τη χαιρόμαστε, αφήστε τα υπόλοιπα. Δεν είναι κερί για μαλώματα. Λίγοι μείναμε στον ομό, αν πλακωνόμαστε ο ένας με τον άλλον, καήκαμε. Σε ό,τι έγινε όμως, Χρήστο, οφείλουμε να το πούμε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, καμία ευθύνη δική των δύο σωματείων. Ό,τι έγινε μεταξύ φιλάθλων. Μα αυτό λέω, δηλαδή δεν χρειάζεται και οι φιλάθλοι, τι είμαστε, σε ένα νομό είμαστε μαζί, είμαστε, γνωριζόμαστε όλοι. Ξέρεις τι... Δηλαδή, κρίμα, κρίμα. Ξέρεις τι διαισθάνομαι ότι θα συμβεί. Ναι. Ότι θα κληθεί σε απολογία η αστραπή. Υπήρχε κάμερα, ρε Χρήστο, αλλά τώρα να δείχνεις ανθρώπους να σπρώχνονται, να χτυπιούνται. Όχι, μήπως χρειαστεί για να δούμε τι ακριβώς έγινε, δηλαδή για να μην να δικήσουμε καμιά ομάδα. Ναι, ρε Χρήστο, ας μένουν αυτά εδώ στο νομό μας, γιατί ξέρεις αυτές οι ηλεκτρονικές. Δεν τα γουστάρω καθόλου. Μεταφέρουν εικόνα και έξω τα όρια του νομού μας. Είναι κρίμα δηλαδή τώρα να γίνεται. Να γίνουμε, ναι. Θέαμα παντού. Θέαμα και σπούρνα που ασχολιάζει όλη η Ελλάδα. Όχι μόνο έτσι. Ας το πούμε ότι ήταν μια κακιά στιγμή των φιλάθλων. Και από εκεί και μετά τέλος. Πάμε. Ναι, να τελειώνουν. Να μένουν εδώ στο όνομά μας τουλάχιστον, και να, αν παρεμπιπτόντως προκύψει απολογία της αστραπής από την ΕΠΣ, εκεί να μείνει. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Το φετινό τίτλο όμως, όπως φυσικά διεκδικεί επίσης όρισε η αστραπή, και που είναι πρώτη με 3 βαθμούς, διεκδικεί και ο Παναγιακός, που στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του εκτός έδρας, αυτή τη φορά στη Χλώη, κατάφερε να νικήσει με σκορ 0-4 τον Κάστορα, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας παράλληλα να απέχει από την πρωτοπόρο αστραπή, όπως προείπα, 3 πόντους. 25 έχει η αστραπή, 22 Παναγιακός. Την ήττα του γράμμα βαχωρεί από την αστραπή στη Μεσοποταμία, χάρη της οποίας και η ανώληφτη του Βασίλη Αναγνωστόπουλου υποχώρησαν στην 5η θέση, εκμεταλλεύτηκαν ο Ηρακλής, Πολυκάρπης και ο Νταϊλάκης, κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα της βαθμοδηρίας. Συγκεκριμένα, η πράσινη του Γιώργου Σαββίδη, με τον νικηφόρο 1-6 πέρασμά τους από τον Τυχιό, από τη μία σκαρφάλωσε στους τρίτους καλή της βαθμολογίας έχοντας 17 πόντους, ενώ από την άλλη έβαλε φρένο στο σερί των τριών νητών της Αθλητικής Ένωσης Βυτσίου. Στο τέταρτο σκαλοπάτι της βαθμολογικής κλίμακας, με βαθμούς όμως όσους έχει και ο Ηρακλής, δηλαδή 17,
αναρριχήθηκαν και οι ανώμαλοι του Γιάννη Τσεμπερίδη, επικρατώντας την έδρα τους με το ευρύ σκορ 5-0 του Πενταβρίσκου. Ο δικός μας λοιπόν Μάνος, σε ένα απόσπασμα μια εκπομπή του 2018, για να μην μπερδευτώ αυτή τη φορά. Από τις ατέλειωτες εκπομπές από την πρώτη ώρα αυτού του σταθμού, το 1995. Ένας χρόνος χωρίς τον Δαμιανό. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.